τον απόϊφο του 2023 και κάνοντα έναν απολογισμό τη χρονιά, θα λέγαμε, αγαπητέ Ντένε θα θέλαμε ε, να μα πει ποια κατά τη γνώμη σου ε, είναι τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότεροι σταθμοί τη χρονιά που φεύγει. Καταρχήν, να πω χρόνια πολλά σε όλου και σε όλου, τραμινέ και τραμινού, και σε όλου που μου βλέπουν εκτό από την δράμα το κανάλι του έγκριτο Σταρ. Χρόνια πολλά σε σένα και πολύ σημαντικό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι το 23 είχε πολλά πράγματα με τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε που θα μας ακολουθούν και το 24. Και το παριθμό 1 είναι η ακρίβεια. Πληθωρισμός και ακρίβεια. Και μάλιστα έχω εδώ μπροστά μου τις τελευταίες μετρήσεις από τις 4 που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια ήταν στο ενδιαφέρον των Ελλήνων σε ποσοστό 61%. Και μετά Πάμε σε θέματα υγείας και περίτρεψης, και αυτά είναι πολύ ψηλά, είναι κοντά στο 43%, δεν είναι λίγο, η μισή από τους Έλληνες, και από εκεί και πέρα έχουμε ανεργία, έχουμε μεταναστευτικό, έχουμε συζητήματα, και μου κάνει ομολογό εντύπωση, επειδή μιλάω σε ότι τα εθνικά θέματα είναι πολύ κάτω σε μονοψήφιο αριθμό, με βία πάνω από 5%. Για ποιο λόγο, πιστεύεις πιστεύω ότι επειδή ίσως να υπάρχει μια ηρεμία τον τελευταίο καιρό ανεξάρτητα με το αν προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον τουρκικό παράγοντα και στην επισκεψή που έκανε στην Ελλάδα ο Ερντογάν κομίζοντας και έρθαν να φοβούν τους δαναούς. Εγώ αυτό λέω. Ε, όμως το ότι πρέπει να μιλάμε στη διπλωματία πρέπει να μιλάμε το ότι θα γίνουν μέσα στο 24 πολύ σύντομα άλλες δύο συναντήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν καλό είναι αλλά ο Ερντογάν έχει πάντα το νου του στην πλευρά της, ε, των ΗΠΑ για τα F-16 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε για λίγο στα γεγονότα, διότι πολύ σωστά ο κόσμος καταγράφει το μεγάλο του άγχος για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που δεν το χτυπά μόνο στα ράφια των ε, υπαραγορών, το χτυπά και στην ενέργεια. Από την άλλη την πλευρά, πρέπει να πω ότι το 2023 το σημάδεψαν και άλλα πράγματα. Όπω για παράδειγμα η παιδική ή η νεανική παραβατικότητα. Αυτά τα οποία ζήσαμε είναι πρωτοφανή. Μα μόνο το μήνα Σεπτέμβριο να έχουμε 1570 συλλήψει παιδιών μεταξύ 8 και 15 ετών για παραβατικότητα. Είναι το θέμα της βίας στα γήπεδα, που και αυτό έχει να κάνει με την παραβατικότητα. Χάσαμε στο τέλος της χρονιάς τον αστυνομικό που έφεγε σε θεία βολή μία δολοφονική ε, με, ε, επίθεση από μία εγκληματική οργάνωση mm. για μένα. Επίσης, ε, πολύ σημαντικό και το έχω δώσει μειωμένο, η χρονιά αυτή έκλεισε 57 σπίτια και αναφέρομαι στα θύματα των τεμπών. Είναι ένα γεγονός το οποίο θα μείνει, δεν θα το ξεχάσουμε, που γι' αυτό το 2024 θα πρέπει απαρέγκλητα η κυβέρνηση να βγάλει μέσω της Βουλής, μέσω της δικαιοσύνης του υπέτειους που είναι διαχρονική, διακυβερνητική, διακομματική της τελευταίας 20 αιτίας. Και μην ξεχάσουμε και την πύλο. Είναι 500 ψυχές κάτω στο βυθό της θάλασσας από εκείνο το φοβερό το ναυάγιο με τους μετανάστες. Και ακόμα θα ήθελα να πω ότι βεβαίως το ένα από τα μείζωνα θέματα ήταν και οι εκλογές. Οι δύο μεγάλε νίκε. Πολλαπλά τα λέγαμε εκλογέ. Και οι εθνικέ. Και οι κομπικέ Και περιφερειακέ. Πολλέ εκλογέ. Έχουμε. Και εσωκομματικέ θα μα τα πει. Εφοκομματικέ. Ποιε εσωκομματικέ, Για ποιε εφοκομματικέ μιλά. Διότι αν αναφέρε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ήταν εφοκομματικέ εκλογέ. Ήταν εφοκομματική διάλυση. Δηλαδή διαλύθηκαν τα εξόρ συνετέθησαν. Ε, Όμω, Όμω είναι πολύ σημαντικό το ότι παρόλο που ο κόσμο, εγώ έμπαινα σε ταξί εδώ στην Αθήνα και μου λέγανε ταξιτζίδε, δεν καταλαβαίνω τέλο, πώ είναι δυνατόν πέχρι τι 21 Μαου που γίνανε οι εκλογέ, οι 8 στου 10 επιβάτε να μπαίνουν μέσα και να, και να μουρμουράνε, να βρίζουν, να διαμαρτύρονται για Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη και να πάρει 41 Γιατί? Διότι ανεξάρτητα με τα βάρη που είχε φορτώσει επάνω στι πλάτε του κόσμου, την έχει ήδη να φορτώνει. Ορίστε. Και συνεχίζει να φορτώνει. Και, ναι, και έτσι θα και το 24. Δεν... Αλλά όμω έδειχνε μια σταθερότητα στην διακυβέρνηση, έστω και αν σε πολλά σημεία ήταν δυσάρεστη, την ώρα όπου δεν υπάρχει στην Ελλάδα αντιπολίτευση. Έχουμε βέβαια ένα ισχυρό κουκουέ το οποίο έχει φτάσει και ενό σε νούμερα, ε, που κάνει τη δική του την κινητικότητα, καμία αντίρρηση, Έχουμε ένα πασόκ που πρόθεσε. Φτιάχνοντα μια σταθερή άνοδο το ΚΚΕ. Σωστό. Σωστό. Και πάντοτε μαχητικό και στον δρόμο, συντεταγμένα όμω, όχι άνεργα. Αυτό είναι mm. να το πούμε. Και θα έλεγα και πολλέ φορέ και με θέσει, κυρίω απέναντι στον τρόπο που μα κατευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει άδικο. Ή αν θέλει, ακόμα και με τα ανατολικά, που εγώ είμαι, ε, όπω mm. ε, ξέρει, και με την Δύση και με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι όμω να μου κάνουν τα αφεντικά σε βάρο των δικών μου συμφερόντων. Ε, ΣΥΡΙΖΑ όμω. Εκεί που έχουμε την μονοκρατορία τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη από την μία πλευρά, ε, Αλέξη Χαρίτση από την άλλη με του 11, έχουμε μια ενιακομματική βουλή. Βεβαίω ένα φαινόμενο που πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη είναι ότι γενικά στον χώρο τη Ευρώπη το 23 υπήρξε μια μετακίνηση και μία άνθηση κομμάτων προς την ε, ε, δεξιά της δεξιάς να την πω ακροδεξιά να την πω και ακροδεξιά ο που και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί ε, γενικότερα σε ό,τι αφορά την, ε, α, το, το, το που οδεύει η Ευρώπη Να βάλουμε και μία παρένθεση εδώ πέρα και να πούμε ότι φέτος στους τελευταίους μήνες του 2023 μετά από πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ τη δημοτικοποίηση ε, πέρασε ο δεύτερο κόμμα ναι, εδώ είναι το σχιζοφρενικό. Έχουμε δεύτερο κόμμα το Πασόκ, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση το, το ΣΥΡΙΖΑ του Χασελάκη. Επίση, θα ήθελα να σημειώσω, γιατί με αφορά σαν πολίτη και ω δημοσιογράφο, το ότι είμαστε στην 107 θέση αξιοπιστία στα δημοσιογραφικά μέσα στον ε, παγκόσμιο χώρο και βεβαίω το θέμα των υποκλοπών. Άρα, έχει πολλά να κουβαλήσει κουβαλάει στο 24 η κυβέρνηση που θα πρέπει να δώσει και λύσεις και απαντήσεις και τιμωρία σε αυτούς που το αξίζουν. Επίσης να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πλέον έχει ξεκινήσει έντονα η συζήτηση για την ίδρυση ε, μη κρατικών ε, πανεπιστημίων κάτι που θα διδικηθεί μία είναι, με τη νέα χρονιά. Και όχι και μόνο, μόνο αυτό, σε αλλά, σημαντικό πιστεύει, σημαντικό πιστεύει. να... αυτό. Ναι. Μπορώ να μεταφέρω αποκλειστικά στην, ε, για το Στάρ Μοριολάδος το τι μου είπε ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Μάκη Μωρίδη, ότι θα είναι το νούμερο ένα θέμα μέσα στον Ιανουάριο. Νούμερο ένα θέμα. Να κλείσει αυτή η ιστορία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά στην εμφυζήμανση που του έκανα. Την ότι... εκπομπή σου, το Λεφέμ, να τονίσουμε. Το Ρία Λεφέμ είπε μερικά πράγματα, αλλά τον ρώτησε ε, και του είπα όμω ότι θα κάνω μια ανάλυση και για το Στέρβο Ελλάδο mm -hmm. και μου είπε ότι θα υπάρξει ε, όμως και πολύ μεγάλη ενίσχυση και ανασυγκρότηση και των κρατικών πανεπιστημίων έτσι ώστε να υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε όμως ακόμα το 24 το mm. και το 23 μας σημάδεψε και η Γάζα. Αυτά που γίνανε ακριβώς απέναντί μα με τους Παλαιστίνιους και με την Ελλάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα να επιμένει συλλογική το ότι για να λυθεί το πρόβλημα εκεί πρέπει να έχουμε ανεξάρτητο κράτο Παλαιστινίων. Κλείνοντα, πριν σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε και πάλι σε ευχέ σου. Ευχέ πολλέ. Να είστε πάντα εκεί ψηλά και με την ευχή επίση η κυβέρνηση να, να δώσει ένα μεγάλο βάρο ενίσχυση από πάση πλευρά των περιφερειακών μέσων ενημέρωση, εφημερίδων, ραδιοφώνων και τηλεοράσεων. Διότι αν σβήσετε τα περιφερειακά μέσα, δεν θα υπάρχει τη σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα. Και θα είμαστε στα χέρια μόνο τη μονοκρατορία των αθηναϊκών ε, μέσων. Πιστεύουμε και όχι λόγω του ότι είμαστε κομμάτι των περιφερειακών να, να μέσων μαζική ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι ε, διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το ε, υπερθεματίζω θα φτάσω. Ναι, αλλά επειδή όμω το 23 διάβασα και κάτι, θα ήθελα να το πω. Ναι και αφορά εσένα. Mm. Γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι μία φτασμένη δημοσιογράφος mm. με την οικογένειά της πάει να πάρει και το πτυχίο mm. του πτυχίο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αυτό παράδειγμα για όλους και για όλες που ναι αξίζει τον κόπο να το απλά να το σκέφτονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που... Διαβίου άρθηση. είναι το κεντρικό μήνυμα. Για Διαβίου μάθηση το κεντρικό μήνυμα, είτε είναι κρατικό είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Χρόνια πολλά.